Γιατί δεν κοιμάσαι? Μπορώ να κοιμηθώ, θεωρώ το συνέχεια μπροστά μου. Ποιο? Τον μπάμπα. Και εσύ ποιο λαλείς ρε μάνα μου? Με το να το σκέφτεσαι συνέχεια, ένα λασί τίποτε. Ναι. Επέθανε ένας άνθρωπος μπροστά μας και δεν κάναμε τίποτε. Απολύτως τίποτε. Προσπάθα να αφιερώσεις τον νου σου για να κοιμηθείς. Δεν μπορώ. Εσύ πώς τα καταφέρνεις? Τελευταία προειδοποίηση. Ή αφήνεις το όπλο κάτω αλλιώς. Κοίτα πότε έχω γιαγιά. Just close your eyes, forget your sighs a little while. Πρώτη φορά θέλω άνθρωπο να πεθανείς και μπροστά μου. Με ένα κοπελάρες ρε Σαββά, ξαναζήσες το. Εγώ, ναι. Πότε? Τότε που ήσουν στην αποθήκη που πες με τον Παυλίν και γερεύκεται το ψηλό το καλαμαρά. Ω ναι, και πετάχτης όπως τη Λάρα Κρόφτ μπροστά μας και καθάρισες το. Και μου αλήθεια, πώς τα καταφέρνεις? Ποιον πράγμα? Που καθαρίζεις κόσμο, πάμε και κάτω. Ρε Σαββά, μες τότε τόσα χρόνια ήταν πολλά τα μάσκια μου. Εγώ μες στις γειτονιές μόνο κάτω τσιλιμένους εθώρουν τόσο καιρό και γίνουσα και όντε τους η μίλα μου. Δολοφόνοι ρε Σαββά, ελείπονται. Πάλε καλά να λαλείς που παραπάτησε τζότε και μπας στην πέτρα. Αλλιώς έτσι ώρα ήταν να ψήνουμε κόλυφα για κάποιον που μας. Μπορούσαμε να πιάσουμε ένα ασθενοφόρο να έρθει. Ήταν ήδη πεθαμένος. Να τον επέρναμε σε ένα νοσοκομείο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Ήταν ήδη πεθαμένος. Ουφ, γιατί νιώθω έτσι κάπου. Επειδή δεν είσαι μαθημένος σε τέτοιες καταστάσεις, άντε χαλάρωσε έτσι μύθι. Δεν μπορώ, θέλω τον μπροστά μου. Έλα μπορεί να γυρίσει, ρε Σαββά. Θέλετε να βγάλουμε ένα ξύπνιο στο πρωί? Ουφ. Πάλε καλά να λαλείς που εμείς ζήσαμε το ξόφαρτσα. Και όσο ο Κυριάκος που το ζήσε μου πρώτο σέρι, πώς πρέπει να νιώθει? Κατερίνα! 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 Και δεν κοιμάσαι? Νομίζω φοβούμαι τα όνειρα. Κάτι, λάβρα στο δωμάτιο μας. Όχι, δεν μπορώ και μέσα. Είναι σαν τυπνίο, δεν παίρνω ανάσα. Εντάξει. Εφάση. Τώρα όλοι είμαστε καλά. Ναι, αλλά πέθανε ένα πλάσμα. Εντάξει. Είτε ζώσεις να πεθάνει είτε εμείς. Άραγε μπορούσαμε να κάνουμε κάτι να τον γλιτώσουμε, ρε Κυριάκο. Πέσαν και χτύπησε πάνω στην πέτρα. Ναι, αλλά μπορεί να ήταν ζωντανός ακόμα. Έτσι έγινε και τότε με το φίλο σου τον Καλαμαρά που μας έπιασε με το ταξί και πήρε μας πίσω στο εργοστάσιο. Με το που εφήρθηκε και έγινε, νομίσαμε μόλις ότι πέθανε. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Εκοπήκαμε το βούρο τότε και φύγαμε χωρίς καν να προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε. Κι όμως ήταν ζωντανός ακόμα. Και ύστερα που λέω ότι ήρθε και εμφανίστηκε μπροστά μας. Κατερίνα, δεν το συγκρίνεις. Διαφορετικά πράγματα. Άραγε ο Ρώσος ακόμα να ζωντανό και τώρα να παλεύει να γλιτώσει από την ασφυξία μέσα στο καπό της πόπης. Κατερίνα, έλα. Μην αγχώνεσαι. Τώρα εσύ το μωρό μας μαζί σου. Ναι, πως έναν παπάν και μια μάμα όμως συνεργούς για έγκλημα. Μπορεί να νιώμουν τα γονίδια να το δοκούμε. Ακόμα δεν το γεννήσαμε και απογοητεύσαμε το. Ούτε εσύ μπορείς να κοιμηθείς, α. Απόψε, κανένας που μας θα κοιμηθεί. Για να κάνουμε κανέναν εξορκισμό για να μας φύγουν οι τυψίες. Έναν εξορκισμό που πρέπει να κάνουμε, Παυλή. Ένα αγιασμό. Και αν τούτον ένα σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, να τον κάνουμε. Και να αγιάσουμε τα σπίτια μας. Αν κυκλοφορεί ακόμα η αρνητική του ενέργεια, να φύγει, να πάει πίσω στη Μόσχα. Έστα αστεία, λέτε ο Ρώσος να ήταν από τη Μόσχα. Δεν ήξερα, θέλετε να
ψάξουμε να το μάθουμε. Λαλείτε να έχει πλάσματα δικά του που να το γυρεύουν τώρα. Δεν ξέρω, θέλετε να ψάξουμε να το μάθουμε. Πόσο χρόνο ήταν άραγε? Τι σχολείο είναι πιένε? Βίτα δήμον εγώ, κοκκίνες πλατείες. Επίενε πανεπιστήμιο, επίενε ΝΤΕΗ, επίενε σχολή για δολοφόνους. Δεν ξέρω, θέλετε να ψάξουμε να το μάθουμε. Να μην ψάξετε τίποτε. Να κλείσετε το στόμα σας και τα μάτια σας και να κοιμηθείτε. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε ο Κυριάκος. Πνιούμαστε. Εγώ είπα σας, έχω τύψεις. Οκ. Ακούστε τι να κάνουμε. Αύριο πρωί πρωί να βρεθούμε. Πρέπει να εξαφανίσουμε τα στοιχεία του όσο πιο γλύωρα γίνεται. Μόνο έτσι θα απαλλάγουμε από τη σκέψη του. Και από τις τύψεις. Εγώ πάντως πνιούμαι, α. Και ο Κυριάκος. Λαλείτε να πνιέται και ο Ρώσος μες στο καπό της Πόπης. Η Πόπη που είναι, εμίλησε κανένας μαζί της. Μάνα μου την Πόπη μου, φαντάζομαι να περνάει και εκείνη άσχημη νύχτα. Άκου Πόπη. Άκου Πόπη. Άκου Πόπη. Άκου Πόπη. Και κάμνε γλύωρα. Πόπι μου. Πόπι μου. Πόπι μου. Μαύρο μπελάν του σύβρα. Μαύρο μπελάν. Αμά. Πέντε. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω έχασα φόξι. Τι εννοείς έχασες το φόξι? Επουλήσεσαι. Άγιασαι μισθόγι. Αποκλείεται. Ξέρω εδώ πολλά καλά φωξής. Δεν μπορούσε να μου κάνει έτσι πράγμα ποτέ του. Καλό άνοιξε η γη κατάπια εδώ. Στήσαν τον παγίδα. Ο ποιος? Δεν ξέρω. Και άμα δεν ξέρω, κάθουμε σε αναμμένα καρβούνα. Και θέλεις δηλαδή που μένα να μάθω και να σου πω? Όπως κάνεις πάντα. Εφόντα σου έναν κόμπο. Κούλα! Κούλα, μιλώ σου! Γιατί, κόρη, εν είδες την ανιψιά μας τη Μαρίνα προχτές στο γάμο του θείου του Αντρίκου? Αγάπη μου, τι φρύδιν επιεντζέκαμε? Δεν είναι φρύδιν, γίνον είναι παρακαμπτήριος. Κούλα, κλείς το τηλέφωνο. Γιατί είναι έγλιν, έμαθες τα, κόρη, έναν έγλιν που την ευαυτίσαν. Ένα γλαΐα. Κλείς το ρημάδι. Γιατί το έκαμε στον το πράγμα? Ξέρεις πόσο καιρό έχω να μιλήσω με την ανιψιά μου την Ελένη? Με κόφτη. Δαμε δουλειά. Ακριβώς. Εν και πληρώνεις. Λίγο σεβασμό, παρακαλώ. Άντε τώρα. Πού έμεινε η κουβέντα? Θέλω σε. Και εσύ, ένας-ένας, αγάπη μου, πιάστε σειρά. Επάτησες το πλήκτρο, θα σου κόψω τα δάχτυλά σου. Anyway, επειδή θέλω τα δάχτυλά μου για να φορήσω κάποτε βέρα, πέ μου να δούμε. Ήταν που με θέλεις. Είσαι καλά, Πόπη μου, πώς επέρασες τη νύχτα? Δεν θωρείς, έτσι μη θέλω πως το βόρτο. Με μίλες έτσι για την Πόπη? Γιατί φοβούμαι τι. Επειράξε σε ρεσένα τον πήγαινε, κυρία Πόπη, α. Πολλά. Το ρώτο. Γιατί για μου θέλεις να τα πάψω μαύρα, δηλαδή? Ναι, αφού κάποιος επέθανε. Ας μην επεθάνεις και.
Είπα του εγώ να έχω τσουφλούς για πέσει πας στην πέτρα για μετάνει. Τώρα η αναισθησία. Όχι, εμπουάμινα μου του λαλεί κατά βάθος. Εφτανώ καρτί. Τελειώσετε, να οργανωθούμε. Μα αν δεν οργανωθούμε, κόρη, άλλη οργάνωση. Έτω. Θα χώσουμε τα πράγματα του Ρώσου που άφησε πίσω και θα πάμε να το θάψουμε μέσα σε ένα χωράφι. Τέλος. Ναι, ό,τι είναι να γίνει όμως πρέπει να γίνει γλύωρα. Εν μπορούμε να αφήνουμε τις μέρες να περνούν. Είσαι δίκιο, Νικαλάτη. Όσο το καθυστερόμενο χρόνος γυρίζει εναντίον μας. Μίλησε και τον παραπούλι. Να που θέλει να πει. Οτιδήποτε με την παρεξήγησε, Μπόμινα. Κατά βάθος, εφτανώ καρτί. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει σήμερα. Αν τον γυρέψει κάποιος, λογικά θα άρκεψε να το γυρεύει που τα χτες. Άρα. Άρα. Δεν έχω περιθώρια. Στενέψανε τα όρια. Πρέπει να βιαστούμε. Εάτε να δούμε. Πες μου τι με θέλεις. Στα τελευταία reports, έπεσε στην αντίληψη σου τίποτε για κανέναν εξαφάνιση ενός ατόμου. Και ο Γέρι με Αλτσχάιμερ. Ένας 85 χρονών και άλλος 90. Καμνός σου. Όχι. Τούτος έχουμε sorry. Ευρέθηκε κανένας άντρας αγνώστων στοιχείων. Ζωντανός ή πεθαμένος. Όχι, γιατί, γυρεύκεις κάποιον. Θέλω να θυκευάσω τα reports των τελευταίων 2 ημερών. Εμπάνω στο γραφείο του Προκοπίου πει να πιάσει. Να πάει να μου τα φέρει. Εντάξει, δώσ' μου μισή νορούδα. Σε 2 λεπτά, κούλα. Θέλω τα όλα. Πα στο γραφείο μου. Ελένη μου, εγώ είμαι Ντάρλινγκ. Δώσ' μου 5 λεπτά να κάνω μια αναγκαρία και να σου ξανατηλεφωνήσω να κουτσομπολέψουμε το υπόλοιπο σόι. Απίστευτο πάντως, α. Ποιος μας το παραλάλης. Ποιος, τι. Τόσους μήνες Κύπρον και τίποτε δεν έμαθε. Έτσι μου έρχεται να πάρω στο Παναίδι και όσα μου δώκουν να πουλήσω. Πάντως, φίλε μου, ευχαριστώ πως τράφηκες πίσω. Εντάξει, ρε φίλε, δεν έκανα και τίποτε. Έτσι όπως μου λες, οι άλλοι σε γλίτωσαν. Όχι εγώ. Όχι, και μόνο που εστράφηκες πίσω για μένα, τόσο σημαίνει τα πάντα για μένα. Και για μένα. Δεν είμαι ο ίδιος πια. Α, φαίνεται σου. Μα πέ μου, σαν να μου σε κάνεις παρούμπα. Πήγα και το βρήκα. Α, ποιον? Το μεγάλο κεφάλι, το μάστρο. Σοβαρό μιλάς. Έπρεπε να τον έβλεπες, να σου από μία πλευρά να τον έβλεπες, να βλέπεις τη φάτσα του, πώς έκανε την ώρα που με είδε. Μα ποιος ρε παιδιά, πέτε μου και εμένα. Να είναι καλά η Σταυρούλα που με βοήθησε. Ναι, αλλά ακόμα και κατάλαβαν τα ιστορία του τι. Καλά, τι να μου το είπες. Τον έβαλα να διαλέξει. Ή να σε αφήσει ελεύθερο, ή τα βγάζω όλα στη φόρα. Ό,τι ξέρουμε για αυτόν, ονόματα, εταιρείες, όλα. Καλά, τι εννοούσες το, ήταν να το κάνεις. Δεν ξέρω. Μπορεί να το φτάνω στα άκρα. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι να μην το φτάσει γίνο στα άκρα. Γιατί μόλις μάθει ο Φόξ να έρθει κατά πάνω μας. Μα ποιος ρε παιδιά. Σε τον τη φορά είναι 2 φορές λυσιασμένος. Για εκδίκηση. Και για σένα και για μένα. Μα ποιος ρε παιδιά, πείτε μου και εμένα. Έκανε ρε ποιο και ποιος αδελ. Έλα. Λάθος σας. Αν θέλετε να συζητήσουμε, πρέπει να είμαστε όλοι δαμε. Όχι μόνο εμείς οι 5. Ο Κυριάκος επήγε να δει το φίλο του τον Καλαμαρά. Φαντάζομαι έχουν πολλά να ακούσει. Και η Ειρηνούλα επονούσε τα πόθια της να έρθει ως δαμε. Η γιαγιά πήγε με το λεωφορείο πίσω στο χωρκό. Να κάνει μπάνιο, να πιάει λίγα ρούχα και να στραφεί πίσω. Δεν πειράζει, αφήστε τη λίγο να ηρεμήσει. Ναι, άλλοι να ξεκουράζονται και άλλοι να τραβούν το ζόρι. Μεγάλη γενέκα, ρε Ποπή. Έχει ανάγκη πολύ ξεκούραση. Κυρίως τώρα που τελειώσαν ούλα. Μα τελειώσαν ούλα ή τώρα αρκεύκο. Αν οργανωθούμε σωστά, ούλα θα πάσει κατά. Α! Ενώ ούλα να πάσει καλά, μένει σε τένια. Α! Μακάρι Παναγιά μου, μακάρι Παναγιά. Κόρη, έτσι ρίσκω στούτο ή έτσι κάτι. Άμα νεστεί σε δύσκολη θέση, πιάνει του αγίου. Α! Όπως κάνει και εσύ, ρε Ποπή. Και τούτη έτσι. Εγώ ποτέ μου δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση. Πώς θε. Ναι. Λοιπόν, να οργανωθούμε. Μα δεν να οργανωθούμε, κόρη, αφού δεν είμαστε όλοι δα με εκείνος που πρέπει να είναι, δεν είναι. Καλά που να λέει, κυρία Πόπη. Μπράβο, ευχαριστώ για το, κυρία. Εκείνος που τον ακούντησε, μια πέσα χαμένη, πήγε, νύφα με νεβείς. Τον Κυριάκο, να τον αφήκετε ήσυχο. Αρκετό ζόρι είναι τράβησε τόσες μέρες.
Αφήστε τον παπάν του μωρού μου να ηρεμήσει λίγο. Έγκαλα που λέει Μίτσα. Έτσι είναι το μάτι σου και μια άλλη κεφαλή σου. Τον έπει εμένα Μίτσα. Στο κάτω-κάτω ήταν δική μας ιδέα να πάμε να το σώσουμε. Έτσι όπως οργανωθήκαμε για το πώς τον εσώσαμε εκείνον, έτσι πρέπει να οργανωθούμε και για το πώς θα γλιτώσουμε εμείς. Μη φορά πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Και τον κυριότερο είναι να προσέχουμε να μην μπλέξει κανένα από τους άλλους. Γι' αυτό σου λέω ρε φίλε, πάμε να φύγουμε μαζί από την Κύπρο. Γίνεται. Πάρε και την Κατερίνα μαζί σου, έτσι θα γλιτώσει και αυτή, κατάλαβες. Γίνεται να με πάρετε και εμένα μαζί σας. Μπορεί να είναι και εμένα η τύχη μου στο εξωτερικό. Και πες έπια την Κατερίνα. Εφιάμε, εγώ, εσύ, η Κατερίνα, ζει το μωρό. Κι εγώ. Μετά, δεν μου γίνεται. Οι άλλοι που να μείνουν πίσω, να μείνουν στο έλεος του μπλάκι του Θεού. Ρε φίλε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί του. Σε τον μπλάκι μιλάω. Και το ξέρεις, έτσι. Βράτο, αφού τον απειλήσαμε τη μια φορά, ας τον απειλήσουμε και τώρα. Ρε φίλε, ήταν μπλόφα, μούφα, πώς το λένε. Ωραία, κάμε την μπλόφα, πώς το λένε, πραγματικότητα. Δεν το βλέπεις ρε εσύ. Δεν συμφέρει κανένα να βγουν όλα αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια. Θα καταλήξουμε όλοι στη φυλακή. Εγώ για ληστεία τράπεζας. Μα σοβαρά? Ναι, εσύ για συγκάλυψη ενόχου. Απαράγια μου. Μάλιστα. Οι κοπέλες για κατάχρηση τραπεζικής, τέτοιου τραπεζικού χρήματος. Μα ποιες εν τούτες. Και όλοι οι αστυνομικοί θα καταλήξουν στη φυλακή και αυτοί. Θα κάνουν τη δουλειά του. Μα έχεις αστυνομικούς υπόθεση. Έχει, κατάλαβες, γι' αυτό δεν συμφέρει κανένα. Εντάξει, μπρος γκρεμός και πίσω ρεμ. Κι εγώ πού είμαι? Στο ρεμ. Έφερες τα ούλα? Ναι. Τούτα είναι, δεν είσαι τίποτε άλλο? Όχι, δεν είσαι τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει αναφορά ούτε για εξαφάνιση ατόμου, ούτε για ανέβρεση συμπτώματος αγνώστων στοιχείων. Πόσες φορές αναλούμε την κουβέντα? Είσαι σίγουρη? Εσύ θωρείς να υπάρχει? Όχι. Ένα που με ρωτάς καλό, αφού θωρείς το και μόνος σου. Καμιά αναφορά για εγκατελειμμένο αυτοκίνητο? Αν ναι, είχαμε καταγγελία για αυτοκίνητο. Σε ποιο σημείο? Στο ΔΑΛ. Ήταν 6 μήνες στο ίδιο σημείο. Τελικά σήκωσε το γερανός. Για τις τελευταίες μέρες, κούλα. Μιλώ για τις τελευταίες μέρες. Α, όχι, δεν είχαμε. Θέλοντας αναφορές για τα αυτοκίνητα. Μα πάλε να πιένω και τα κέλα. Τώρα! Ουφουά, ταλαιπωρείτε με τα μέσα. Όπως ξέρετε, ο Μακαρίτης άφηκε 5 πράγματα πίσω του. Σουβενίρ. Για να το θυμούμαστε. Εγώ πάντως έθελα το θυμό. Έθελα να κάνω λογοτομή και το ξεχάσω τέλεια. Για να λειτουργήσουμε δίκαια, αποφάσισα να μοιράσω τις δουλειές. Έγραψα πάνω σε χαρτάκια την κάθε δουλειά και θα χωριστούμε σε ομάδες για να αναλάβει η κάθε ομάδα και που ένα πράγμα. Εγώ θέλω να είμαι Κυριακό. Γιατί πάντα ήθελες να είσαι μαζί μου. Τώρα γιατί θέλεις? Αναθεώρησα. Τώρα έχεις άλλες φιλενάδες πιο ψηλές που μένα. Τράβα. Εγώ? Αυτοκίνητο. Ωραία. Κατερίνα, Κυριάκος, αναλαμβάνω να εξαφανίσουν το αυτοκίνητο. Παυλή. Τηλέφωνο. Πολλά ωραία. Θα πιάσεις το τηλέφωνο. Θα το ανοίξεις και θα έβρεις ό,τι κλήσεις είσαι και μηνύματα. Ό,τι πληροφορίες έχει που μπορούν να μας φανούν χρήσιμες. Έχω ένα θείο φωτογράφο που ξέρει να σπάσει κωδικούς του. Τέλεια. Σαβά. Να είμαστε στην ίδια ομάδα, ναι. Ναι. Πιστόλι. Ωραία. Εγώ και ο Σάβας αναλαμβάνουμε να εξαφανίσουμε το πιστόλι. Πόπι. Τι. Τράβα. Γιατί εντόμπουλα που πέσουν. Τράβα. Τόμ. Δεν και περίμενα τίποτα άλλο που λέω σου. Ωραία. Η Πόπη αναλαμβάνει το πτώμα. Να το κάνω τι? Να το χώνεις ώσπου να αποφασίσουμε πότε και πού είναι να το θάψουμε. Χαράστε δουλειά που της έπιασε. Ρε Σαβά, και τούτο δουλειά είναι. Έμεινε άλλο ένα χαρτούι. Κλειδιά. Που σημαίνει? Που σημαίνει. Πάνω στο κλειδί του αυτοκινήτου του Μακαρίτη έχει άλλα τρία κλειδιά πάνω. Ή θα τα πετάξουμε ή θα ανακαλύψουμε ποιες πόρτες ανοίγουν. Να τα πετάξουμε, να τα πετάξουμε. Όχι, όχι. Να ανακαλύψουμε ποιες πόρτες ανοίγουν. Mm. Ποιος θα τον αναλάβει? Ωραία, εντάξει. Ας τα φύγουμε για τώρα.
Πόπι, έχει το νου σου με το πτώμα. Έχει την ευθύνη του μέχρι να αποφασίσουμε πού και πότε θα το θάψουμε. Πού το έχεις? Μέσα στην κατάψυξη, κόρη, δίπλα στον κύμα. Στο αυτοκίνητο, πίσω στον καπό. Τσάφηκε στο αυτοκίνητο, είναι έξω απροστάτευτο. Δεν έχεις έννοια. Έχω μόνιμο security, νύχτα μέρα, non-stop. Έχουμε 24 ώρες. Ομάδα, καλή επιτυχία. Αλλαγή βάρδιας. Να μπον κόρη Πόπι. Σακώθηκε και με δούν και φκάλα στην έξω. Να μην σηκώ αυτή κόρη. Αλλο. Γιατί έτσι μύθηκε μέσα αυτό γίνεται από καλό, συμβαίνει κάτι. Όχι μάνα μου. Απλά έφυγε έξω εψές και έγινε πίτα. Να που έγινα. Πίτα κόρη πίτα. Α ναι, στην κοιλιά μου. Με φανήκε μου. Πρέπει να έχασα και τρία κιλούθια. Εμείς είσαι σκόρη. Ουφ, βρωμακοπά από το. Α, ναι. Ναι, καλά. Κομπελιές. Έγινα πίτα. Πάμε να φύγουμε έναν αν για τα μάτια εσύ του γάλλου. Είναι τίποτε, δηλαδή. Αλλά που το ποτό. Εντάξει, κάρι. Εντάξει, ευφίας. Sorry, να πλέμπτηκα στο μούτ. Ξεπιες με το πτώμα. Δεν του εύκολα κουβέντα. Σαν να και είδα πτώμα. Λοιπόν, πάμε μέσα. Meeting. Κυριάκο, πού είσαι? Με τον Βασίλη και μια φίλη. Γιατί ρωτάς? Υψηλή, ανάθεσε μας δουλειά. Δεν δουλειά. Να εξαφανίσουμε το αυτοκίνητο του Ρώσου. Έχουμε 24 ώρες. Μα ποιοι? Εγώ και εσύ. Είμαστε ομάδα τώρα. Πε μου, έχεις ιδέα πώς εξαφανίζεται έναν αυτοκίνητο? Κάτι να σκέφτω. Τι να πει τίποτε για με που είσαι? Κουβέντα σε κανένα. Και έλα μόνος σου, οκ? Πρέπει να βρεθούμε τώρα. Θείε, 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 καλέ μου θείε. Κάτι θέλεις εσύ? Όπου το καταλαβες. Ίδιος η μάνα σου, ρε. Και αυτή άμα κάτι θέλει και έτσι με καλοπιάνει. Εντάγον, ίδια από αυτές είναι λόγος. Πες μου να δούμε. Κάτι χρειάστηκες πάλι? Τις μαγικές σου ικανότητες. Έχω τούτον τον κινητό. Μα το χαίρεσαι. Και τούτον τον κινητό είναι κλειδωμένο. Μπορείς εσύ να μου το κάνεις να ξεκλειδωθεί και να δουλεύει κανονικά? Έχει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο θείος σου, ρε? Αφού έχει χέρια μαγικά, ρε. Φέρτο δα να δούμε, ρε. Φέρτο να δούμε. Χριστό μου, είσαι σπίτι? Ρε Μέτσι, εσχόλασες εσύ ακόμα? Ακόμα. Τώρα είναι. Σκιο παρά. Έχουμε 20 λεπτά ώσπου να έρθει σπίτι. Γλύω. Τσιγάρε, μάνα μου, μπορείς τις σφαίρες μέσα. Μέσα, βα. Έτσι είναι η πρώτη φορά που πιάνω πιστόλι στα ζάχκα μου. Εντάξει, και τώρα πού είναι να το πετάξουμε? Θα το πετάξουμε, εννοεί τώρα. Τι είναι μόνο να το κάνουμε, να κρεμάσουμε στην κουζίνα με τα μασιάρκα και τις σκουτάλες? Σάβα, θα περιμένουμε να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και να το πετάξουμε μετά. Και πού είναι να το χώσουμε ενώσου που να το πετάξουμε? Η μάνα σου που το έχουμε. Μες στα αλεύρι. Και να το χώσουμε κι εμείς. Μάνα μου, θεέ μου. Τότε να γεννήσουμε κι εγώ μια αντρονίκη, δεν το περίμενα ποτέ. Είδες καμιά φορά μεν κρίνεις κάποιον να βρεθεί στη θέση του. Μάνα μου, αντρονίκη μου, άδικα σου φωνάζα. Άδικα σου φωνάζα. Περιμένε. Παίρνουμε τον αριθμό που γράφει πάνω. Γιατί? Γιατί με τον αριθμό του πιστολιού ίσως ανακαλύψουμε σε ποιον ανήκει. Και πώς να το μάθουμε τούτο? Έλα, κόρη, μα που έχαθηκες τόσες μέρες. Κοντεύκουν οι μέρες σου να έρθεις πίσω, ναι? Ναι. Πριν να έρθω όμως, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, ρε κουλά. Λοιπόν, γράψε ένα αριθμό μου να σου πω. 00 45 7. Οκ, έγραψα το. Τι αριθμός εν τούτος? Κόρη, έκλεψες τη βίζα του άντρα σου? Όχι, ενώ αριθμός ενός πιστολιού. Και τι έχει τούν το πιστόλι? Τούτον, να μου το πεις εσύ.
Θέλω να βάλεις τούτον τον αριθμό στο σύστημα και να μου πεις σε ποιον όνομα είναι καταχωρημένο και σε ποιον ανήκει. Μα τι είπατε όλη σήμερα μαζί μου και βάλετε με δουλειές. Κουλά, κάμε τούτον που σου είπα, σε παρακαλώ. Αφού ενάρτη σε λίγες μέρες, γιατί δεν το κάνεις μόνη σου. Εν επίγω, δεν μπορώ να περιμένω. Επήξαμε στα επίγοντα εδώ μέσα, ούτε οι πρώτες βοήθειες δεν έχουν τόση δουλειά. Χάτε κουλά μου, σε παρακαλώ. Και να σου πω, όχι να μας ευρύει ο Ιούλιος. Γιατί ο Ιούλιος Κέσσαρας φορούσε πάντα σαντάλια. Επειδή ήταν Ιούλιος. Και ζεστό. Έκλεισε μου το. Δεν πάει και πούμε κι εμείς έναν έκποτο. Μόνο δουλειές να μας βάλουν. The victory of the black man καταντήσαμε τα μέσα. Ήρθαν όλοι δαμέ κορίτσιο, χωρίσαμε δουλειές. Σκούπισμα, σφογγάρισμα, ξεσκόνισμα, έτσι πράγματα. Όχι, κόρη. Τα πράγματα του Ρώσου, κόρη. Εμένα έπαιζε μου το πτώμα. Βέβαια, τι έλαθος έπεφτανε σένα. Πρέπει να το προσέχουμε, κόρη. Ώσπου να έρθει η ώρα να το θάψουμε. Δεν μου να το προσέχεις, αν πάζε πιαστεί μες στο καπό και σηκωθεί να ξεμουθιάσει. Πρέπει να προσέχουμε, κόρη, αμέν κοντέψει κανένας του αυτοκινήτου. Πρέπει να κάνουμε βάρδιες, όπως κάνουν στο στρατό στην πρώτη γραμμή. Και φαντάζομαι θα συνεχίσω εγώ νύχτα και σήμερα, ναι. Ναι, κορί, για να μπορούν να κοιμούμε και εγώ λίγο. Άρχισε να κοιμάσαι μαζί μου μες στο αυτοκίνητο. Κοίταξε να δεις, αν ήταν ορθοπαιδικές οι πολυθρόνες, ήταν να έρχομαι, Γεωργία μου, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Να κοιμάσαι στα πίσω καθίσματα. Η μέση μου, θα σου φέρνω μαξιλαράκια. Στα πόθηκια μου, κορί, 2 μέτρα πόθηκια, ή τέλος να τα μαζεύκω. Εποπή, αποφάσισε. Αν θέλεις να κάνουμε βαρδιές, θα είσαι μια νύχτα εσύ και μια νύχτα εγώ. Αλλιώς παρκάρω το αυτοκίνητο μέσα στο σαλόνι και φέρνω τον πάσκο καναπέ και προσέχουμε τον τυφιό μας. Γεωργία, δεν με αγαπάς. Όχι, αγαπώ σε, Πόπη, αγαπώ σε. Αλλά άλλο να φυλάεις κλεμμένα λεφτά και άλλο να φυλάεις πτώματα. Εδώ τον πάει πολλά. Είδα με να κάνω, κόρη, τούτο μου έδειξε. Φταίω. Καλώς το. Εντάξει, είσαι έτοιμος. Ναι, πρέπει να κάνω. Ακούγε, γίνει και μια κλήρωση και εγώ έτραβησα χαρτούι. Σε εμάς έπαιζε η εξαφάνιση του αυτοκινήτου. Οκ. Okay. Μα το οκ. Okay. Δεν θέλω να μπορούμε να εξαφανίσουμε. Εν ολόκληρο αυτοκίνητο. Ακού, να δεις να πω σκέφτηκα. Ή θα του βάλουμε φωτιά να κρούσει, ή θα το σύρουμε από τον κρεμό της κακορατσιάς κάτω, ή θα το διαλύσουμε και να το πουλήσουμε στα σιερικά. Άλλη επιλογή δεν θέλω να υπάρχει. Κι όμως υπάρχει. Τι. Καλαμαρά μου! Γεια σου, Κατερινά. Νομίζω ότι ήταν να είμαστε μόνο εμείς οι δυο. Είπα να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα. Άρχισα! Τότε πια έμπονε! Εντάξει, φίλοι μας, ξέρει. Κυρία Κοντά, που κάνεις? Τι κάνεις ακριβώς? Η παρέα έχει μόνο 7 άτομα. Άντε με τον Καλαμαρά μου 8. Τότε γιατί την εκουβάλισες μαζί μας? Επειδή ο Θεός είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Α? Ξεκινά. Μα αυτό... Στάρτα, ρε. Ποπή, να αρχίζεις το κάπνισμα. Γιατί? Τώρα μπορεί να μπεις φυλακή να έχω κάτι να σου φέρνω. Πελάλης πελάρος, κόρη. Εγώ τουλάχιστον λαλώτες. Εσύ που πάει και κάμνιστες. Τι θέλεις να κάνω, κόρη? Έπρεπε να σώσουμε τον Μιτσί. Και κατέληξες με ένα δίμετρο ρώσιμο στο καπό. Shit happened. Και φάσε. Τον Σπέρου Σπύρος. Ποιος Σπύρος, Πόπη? Ο Κυπριανού. Δεν μπορεί να το φοηθώ, κόρη. Τον πεθαμένο. Ναι, ρε Πόπη, γιατί κάποιος τώρα είναι να τον γυρεύκει. Ο Μπλάκης. Τι? Είπε μου η Μιτσά ότι τούτος ο Ρώσος σε δούλευκε για ένα Μπλάκη. Άκουσε τον να μιλά μαζί με το Γεωργίο στο νοσοκομείο, το Γεωργίο τον είπα στην Όμο, και να του λαλεί ότι δουλεύκει για τον Μπλάκη. Κορή, γιατί έμεινε και θωρείς με έτσι? Ξέρεις το. Α, η Κούλα. Για τα πάντα του. Έλα, Κούλα, πέ μου. Τι ανακάλυψες? Κόρη, κοίταξα μέσα σε όλο το σύστημα να κομμάζεις τα παγιάρχεια. Και τι βρες? Το απόλυτο μηδέν που λαλεί και η Βίσση. Εν υπάρχει ποτέ καταχωρημένο ούτε γραμμένο σε κάποιον άτομο. Άδικα έχασα την ώρα μου. Άρα είναι παράνομο. Ναι, κορή, αλλά εσένα τι σε κόφτη? Βρες το που πότε? Ναι, περίπου. Εντάξει, Κούλα μου, ευχαριστώ. You're welcome. Χρωστάς με έναν καφέ.
να μου σου πει. Εν ήφερε τίποτε. Άρα ένα γράφω. Και παράνομο. Τουλάχιστον είπε να μην μπει κανένα τίποτε. Για όνομα αν το θεωρεί, Σάβα. Εμπελί, εντζομανί. Έπρεπε να είσαι το ποιή. Ξέρει πόσο τη λέμε εμεί και μεταξύ μα. Μα ξέρει, ο ξένα που σου είναι ευκού πάει. Την κούλα να με εντυφώσει. Η κούλα είναι εγγύηση. Μακάρι να τη όπω τα λέει. Βρες μου τις αναφορές για εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Όχι, δεν βρα χρόνο. Πάλε μίλα στα τηλέφωνα. Ναι, με τη Γαλάτα για κάτι δουλειές. Κατάλαβες, κυρία μου, σε δύο μέρες στρέφεται πίσω και βάλει με να της κάνω τα κουτσοδούγια της. Σλέιβ, εκατάντησα τα μέσα, σλέιβ. Τι ακριβώς έθελε η Γαλάτια. Να κοιτάξω αν υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα πιστόλι με τούν τον αριθμό. Φάκα, φάκα πάνω στο πληκτρολόγιο, νεπώνησα τα δαχτύλια μου. Πιστόλι. Τι πιστόλι. Δεν ξέρω. Κάπου το ήβρεν, είπε μου. Να πω κάτι να για καφέ. Θέλεις τίποτε?